πρωτάθλημα κύπελο. Παρακαλώ θερμά να σηκωθούμε για την ανάκρουση του εθνικού μας ύμνου. Ο πρόεδρος Αστέλιος Αντωνίου και η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΦΣΠΕΛΑΣ σας καλωσορίζει στη φετινή γιορτή ποδοσφαίρου στον τελικό αγώνα κυπέλλου ΕΦΣΠΕΛΑΣ περίοδου 2023-2024. Αντίπαλοι τα δύο ιστορικά σωματεία Απόλλων 1960 Κρύας Βρύσης και Άρης Λυσίου. Οι συνθέσεις των δύο ομάδων. Απόλλων 3 Βρύσης. Νούμερο 1 Δρομουξίδης. Νούμερο 2 Πλατιώτας Σταύρος. Νούμερο 2 Γαβριλίδης Χρήστος. Νούμερο 16 Γιαλαμούδης Ραφαήλ. Νούμερο 20 Τραγιανός Κουκούδας. Νούμερο 8 Πέτρος Χατζιαλεξιάδης. Νούμερο 21 Στάθης Καράπελας. Νούμερο 19 Χρήστος Τσερίκου. Νούμερο 9 Γιώργιος Πρασάς. Νούμερο 18 Τάσος Καουσιάνης. Και νούμερο 11 Αλέξανδρο Τζίμα. Προπονητής ομάδας ο κύριος Δημήτρης Ζωτάρης. Άρη Γηθίου. Νούμερο 15 Νούμερο 19 Σαββίδη Σάκη. Νούμερο 16 Πέσκος. Νούμερο 22 Κούπης. Νούμερο 21 Μαυρόπυρος. Νούμερο 6 Άγγελος Κόρτσης. Νούμερο 17 Γεωργίου. Νούμερο 8 Κούμος. Νούμερο 9 Πέσκος. Νούμερο 10 Κίνης. Και νούμερο 11 Παύλος Κόρτσης. Διευθυντής του αναμέτρησης ο κύριος Λαμπρίδης με βοηθούς τον κύριο Ατζαμιδάκη και τον κύριο Σμούρο, ενώ τέταρτος είναι ο κύριος Παπαδάς Κωνσταντίνος. Μετά από μια εντυπωσιακή παρουσίαση των ομάδων υπό τη φιλαρμονική και το παιχνίδι ξεκίνησε. Ξεκίνησε το παιχνίδι για, με την ομάδα της Κρύας Βρύσης να κάνει τις πρώτες αναγνωριστικές παλιές. Αναγνωριστικό θα λέγαμε παιχνίδι. Ο Απόλλων Κρύας Βρύσης έχει την κατοχή, φαίνεται να θέλει να πιέσει. Μια ωραία κάθε παλιά, θα βγει από αριστερά ο Καράμπελος, πολύ ωραία. Θα σηκώσει κεφάλι και ναι, είναι το 1-0. Το 1-0 για την Κρύα Βρύση στο 12ο λεπτό, στην πρώτη κιόλας ουσιαστικά ευκαιρία. Πολύ ωραία από αριστερά. Μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς, βλέπετε εδώ τι γίνεται. Τον Καράμπελα.
θα προσπαθήσει να φέρει. Από δεξιά τελικά θα κάνει την τρίπλα. Πολύ ωραία περνάει ο Καράμπελος. Πάνω στη γραμμή εντυπωσιακά και να μια καλή ευκαιρία για την ομάδα της Κρύας Βρύσης. Πολύ ωραίο ο Καράμπελος. Προσπαθήσει να απειλήσει απευθείας. Εκτελεί ο Καράμπελος με το αριστερό. Δεν ήταν καλή εκτέλεση. Περνάει αρκετά έξω από τον. Από τα δοκάρια του Αποστόλου που δεν ενισχύσε καθόλου σε προσπαθεί να βρει διαδρόμους. Πέτυχε ένα γκολ. Είχε κάποιες άλλες δύο καλές στιγμές. Ο ταχύδος Πρασάς εκεί. Θα βρει το χώρο, θα προσπαθήσει να κάνει κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν θα μπορέσει όμως. Θα προλάβει και ο συμπαίχτης του. Πολύ ωραία. Καράμπελας. Λύσεται σε πολύ καλή θέση. Για άλλη μια φορά ο Καράμπελας προσπαθεί να. Δεξιά. Καράμπελας. Θα χάσει για λίγο το κοντρόλ. Την μπάλα στην κατοχή των λάθος εκεί από τον. Ένα περίτεχνο προσπάθησε να κάνει ο Ταουσιάνης. Η μπάλα όμως πέρασε λίγο έξω. Θυμίζουμε 7 ομάδες, 7 πρωταθλητές για 3 θέσεις. Μεταξύ των οποίων φυσικά και η δική μας η Αλεξάνδρεια. Να μια ωραία ενέργεια, πολύ ωραίο Γκέσκιος. Και να μια πρώτη καλή ευκαιρία για τον Άρη Νησίου. Βρέθηκε και μετά από πολύ ωραία ενέργεια του. Ένα φάουλ για την Κρύα Βρύση στο κέντρο. Καράμπελας, Χατζη Αλεξιάδης. Δεν θα προλάβει το πλέον και αυτή τη στιγμή έχουμε τη λήξη του πρώτου μηχρόνου που σφυρίζει ο διαιτητής κύριος Λαμπρίδης. Απόλλων Κρύας Βρύσης Άρης Νησίου 1-0 με γκολ του Σταύρου Πλασιώτα στο 10ο λεπτό. Ξεκινάει το δεύτερο μηχρόνο του τελικού. Εδώ στο Δημοτικό Στάδιο Γεννητσών 1-0. Από αριστερά. Ένα πλάγιο. Να ο Πρασάς είναι επικίνδυνος. Θα μπει από αριστερά. Απέναντι θα περάσει τον τερματοφύλακα. Το λάθος και το 2-0. Το 2-0 νωρίς νωρίς στο δεύτερο λεπτό του δεύτερου μηχρόνου. Για την ομάδα της Κρύας Βρύσης. Ένα γκολ που ανοίγει στο Πρασά για την πολύ ωραία προσπάθεια του από αριστερά. Ανοίγεται ο σκόρ σε αγκαλιές. Να δούμε μόνο ποιος είναι. Ο Αλέξανδρος Ζήμας ήταν ο σκόρερ τελικά, όπως μας πληροφορεί και ο εκφωνητής του γηπέδου. Ήταν το πλάγιο που εκτελέστηκε από αριστερά, από τον Γαβριλίδη. Με διεκδίκηση εκεί, τίποτα θα πληροφορήσει ο κύριος Λαμπρίδης, κόρνερ. Έχουν χώρο εκεί οι παίχτες της Κρύας Βρύσης. Ο Γκέσκιος θα προσπαθήσει. Γκίνης, να είναι ξεμαρκάρισε εκεί. Και να η πρώτη ευκαιρία για τον Άρη Νησίου. Βρέθηκε εκεί ξεμαρκάρισος ο έμπειρος επιθετικός τους. Ο Γκέσκιος δεν μπόρεσε όμως να βρει την μπάλα όπως ήθελε. Το κόρνερ θα εκτελεστεί. Είναι καλό. Η μπάλα σε μικρή περιοχή είναι ξεμαρκάρισος εκεί. Ο Καράμπελας δεν μπόρεσε όμως. Ένα σούτ εκεί, μάλλον θα περάσει έξω. Ήταν αρκετά επικίνδυνο το σούτ. Ποδοσφαιρικά πράγματα της Βόρειας Ελλάδος. Είναι πολύ ωραία εκτέλεση, κεφαλιά και είναι το 3-0. Είναι μια εντυπωσιακή κεφαλιά από τον αμυντικό τον Γιαλαμούδη, ο οποίος ο Ραφαήλ Γιαλαμούδης είναι αυτός που προωθήθηκε για το κόρνερ. Ήταν ωραία εκτέλεση το δεύτερο δοκάρι, εντυπωσιακό το άλμα και το 3-0. 3-0 στο 30 λεπτό, στο 75 λεπτό. Το αγώνα. Δεν είδαν ποιος άλλος βγήκε.
Θα μας ενημερώσει ο προπονητής. Μετά παιχνίδι. Έδωσε Γέννητσα. 3-0. Μια ακόμη σέντρα. Εκεί ξεπαρακάλεσε ο Σαφόπουλος κενά και το 4-0. Το 4-0 για άλλη μια αλλαγή από τον, για την ομάδα της κυρίας Βρύσης. Ασυγχώρητα που λέγαμε ξεμαρκάρισε τον Ξανθόπουλος εκεί. Πλάσαρε πολύ όμορφα την αριστερή γωνιά του Αποστόλου κάνοντας το. Πολύ ωραία θα πέρασε τον αμυντικό. Θα σηκώσει κεφάλι, θα ψάξει παίχτη του. Το γέμισμα όμως είναι αρκετά δυνατό. Ο Γιώδης, μια εντυπωσιακή ενέργεια ο Σάκης Γιώδης. Δεν θα μπορέσει όμως να ο κατά τη γνώμη μας καλύτερος παίχτης τους. Θα φορά γύρισε ωραία για τον Γιώδη. Να κάτι επικίνδυνο εκεί για τον Αρνησίου. Ίσα που θα προλάβει, μάλλον δεν πρόλαβε την μπάλα ο έχει χώρο τα διάστηση. Ένα καλό σούτ από τον Άγγελο Κιόρση. Μάλλον θα πέρασει πάνω από τα δοκάρια του παίζουμε ήδη τις καθυστερήσεις. Και αυτή τη στιγμή ο διαιτητής ο κ. Λαμπρίδης φυρίζει τη λήξη του τελικού του της ΕΠΣ Πέλλας με 3-3 την ομάδα του Απόλλων Κρίας Βρύσης. Απόλλων Κρίας Βρύσης Άρης Ισίου 4-0. Από μια γρήγορη ματιά στα γκολ, το 1-0 από τον Πλασιώτα. Το 10ο λεπτό είναι το σκόρ του χρόνου. Στην δεύτερη μήχρονο ρούτσι νωρίς έγινε το 2-0 από τον Τσίμα. Ο Γιαλαμούδης το 3-0 και το 4-0 ο Ξαφόπουλος. Ολοκλήρωσε αυτό το θρίαμβο για τους γηπεδούχους για την ομάδα του Δημήτρη Κοτάρη. Νταμπ λοιπόν για τους γηπεδούχους. Ακολουθεί η απονομή.